από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας. Εκεί είναι η Χαρούλα Αλέξη. Χαρούλα, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα, Κατία, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας και συγκεκριμένα βρισκόμαστε έξω από το Τμήμα Ατυχημάτων και Επιγόντων Περιστατικών, όπου από τις 9 το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη η απεργία των κυβερνητικών ιατρών, των γιατρών της ΠΑΣΙΚΗ. Μέχρι και τις 12 θα διαρκέσει αυτή η απεργία. Όπως έχεις αναφέρει, εξαιτίας των εξαντλητικών ωραρίων, όπως υποστηρίζουν οι γιατροί της ΠΑΣΙΚΗ, αλλά και για τα προβλήματα υποστελέχωσης που, όπως υποστηρίζουν, αντιμετωπίζουν τα τμήματα ατυχημάτων και επιγόντων περιστατικών σε ολόκληρη την Κύπρο. Όπως επίσης έχεις αναφέρει στην αρχική σου τοποθέτηση, ο ΚΥΠΗ πέρασε στην αντεπίθεση για την σημερινή τρίωρη στάση εργασίας των κυβερνητικών ιατρών, τονίζοντας ότι αυτή η στάση είναι καθαρά εις βάρος των πολιτών. Για αυτές λοιπόν τις τρεις ώρες της απεργίας, τα τμήματα ατυχημάτων και επιγόντων περιστατικών λειτουργούν κανονικά στη βάση ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου που έχει καταρτήσει ο ΚΥΠΗ για την όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, όσων πολιτών θα βρεθούν στα τμήματα ατυχημάτων και επιγόντων περιστατικών σε κάθε νοσοκομείο της χώρας. Μιλήσαμε τώρα εδώ με τον Διευθυντή του Τμήματος Ατυχημάτων και Επιγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας. Αν και δεν θέλησε να προβεί στις οποιασδήποτε δηλώσεις, μας ενημέρωσε ότι η μέρα κυλά ομαλά και δεν έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα εξαιτίας της απεργίας. Οι πληροφορίες τώρα λένε ότι στις αμέσως επόμενες ώρες ο Υπουργός Υγείας θα έχει συναντήσεις με τις συντεχνίες των γιατρών για να ακούσει τα προβλήματα και τον λόγο, να το ακούσει και ο ίδιος, τον λόγο που κατήλθαν σήμερα στην συγκεκριμένη απεργία. Επίσης, ο Υπουργός Υγείας θα ζητήσει ενημέρωση από τον ΟΚΙΠΗ για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τμήματα ατυχημάτων και επιγόντων περιστατικών. Μπορείτε να δείτε και μόνοι σας πίσω μου ότι υπάρχει έτσι ηρεμία, ο κόσμος έρχεται, μπαίνει, δεν έχουμε εντοπίσει κάποιο πρόβλημα να συμβαίνει. Έρχεται ο κόσμος, μπαίνει στο τμήμα ατυχημάτων περιστατικών, παίρνει τη σειρά του και γίνονται οι εξετάσεις. Δεν υπάρχουν γιατροί έξω στην είσοδο εδώ του τμήματος ατυχημάτων και επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου της Λευκοσίας. Να. Τώρα αναμένουμε βεβαίως να δούμε και τι θα γίνει μετά την συνάντηση που θα έχουν οι γιατροί μαζί με τον Υπουργό Υγείας και να δούμε πώς θα προχωρήσει το θέμα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κυβερνητικοί γιατροί, οι γιατροί της ΠΑΣΙΚΗ και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Γιατί είναι ήδη οι γιατροί της ΠΑΣΙΚΗ που θα στελεχώσουν και τα εφημερεύοντα γιατρία, που η πρόθεση είναι αυτό το Σαββατοκυριακό. Εφημερεύοντα γιατρία, ακριβώς. Λοιπόν, και δεν βλέπουμε ούτε πλακάτ ούτε οτιδήποτε. Είναι μια συμβουλή, αντιλαμβάνομαι, στάση εργασία. Στα γραφεία τους είναι οι γιατροί. Ακριβώς, δεν υπάρχει από τις 9 το πρωί που βρισκόμαστε εδώ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας. Κανένας γιατρός δεν έχει εμφανιστεί εδώ στην είσοδο του τμήματος ατυχημάτων και επιγόντων περιστατικών. Αντιθέτως, εμείς τους ψάξαμε για να επικοινωνήσουμε μαζί τους, να δούμε τις προθέσεις τους, αν θέλουν να έρθουν έξω να προβούν σε κάποια δήλωση. Μάλιστα, Χαρούλα, σας ευχαριστώ πολύ και πάμε, κυρίες και κύριοι, στο Προεδρικό. Νίκος Αναστασιάδης.